Έκριθμη η κατάσταση στις τάξεις του οίκου Ευγυρίας και Χρόνιων Παθήσεων Κωνσταντοπούλιο στην Πάτρα. Στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη, τρεις εργαζόμενοι απολύθηκαν διότι δεν δέχθηκαν να υπογράψουν μείωση του μισθού τους, το ύψος του οποίου είναι κατοχυρωμένο με σχετική υπουργική απόφαση. Οι εργαζόμενοι αυτοί βρίσκονταν επί δεκαετίες στο εν λόγω ίδρυμα και προσέφυγαν, όπως αναμενόταν, στη δικαιοσύνη, η οποία τους δικαίωσε, με συνέπεια να πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους. Οι τρεις εργαζόμενοι πρότειναν από μόνοι τους μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους να γίνει μείωση 15% στο μισθό τους, για να μην υπάρχει μισθολογική διαφορά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους που δέχθηκαν τη συρρήκνωση μισθού. Παρά λοιπόν τη θετική για τους εργαζόμενους απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου πατρών, η διοίκηση του σωματείου τους γνωστοποίησε ότι μετά την αποχώρησή σας ακολούθησαν εσωτερικές μετακινήσεις του προσωπικού, με τις οποίες καλύφθηκαν οι ανάγκες του Ιδρύματος. Κατά συνέπεια, δεν είναι εφικτή κατά τον παρόντα χρόνο η άμεση απασχόλησή σας. Οι τρεις εργαζόμενοι υπέβαλαν μήνυση για απήθεια σε δικαστική απόφαση και ύστερα από εντολή της εισαγγελέως στις 17 Ιανουαρίου διετάχθη η αυτόφορη διαδικασία και την επομένη προσήχθη ο πρόεδρος του Κωνσταντοπουλίου στο 3ο αστυνομικό τμήμα και ορίστηκε δικάσιμος.